Στα λευκά ντύθηκαν τα ανόγια την περασμένη νύχτα. Παγετό σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ σε σημεία του τμήματος Ίσες Φόδελε. Η αστυνομία απαγόρευσε την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα Γερακάρη Σπύλη. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα έδιναν μάχη να παραμείνει ανοιχτό το οδόστρωμα από τους Αρμένους μέχρι τα Ακούμια στον Αγιοβασιλιώτικο δρόμο. Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων και προς Ελεύθερνα, Μυριοκέφαλα, όπως και από Αρκάδη προς Χιτά Αμαρίου, ενώ στη διάρκεια της ημέρας έκλεισαν οι δομές εκπαίδευσης και των τριών βαθμίδων, αφού το λευκό πέπλο έφτασε μέχρι την παραλία του Ρεθύμνου. Ο δρόμος Αγιοβασιλιώτικος έχει ανοίξει. Τα προβλήματα είναι μικρότερα στο δυτικό Ρέθυμνο, στην περιοχή Αμαρίου και Ορεινού Μιλοποτάμου και Ανογείων συνεχίζουν οι χιονισμοί, συνεχίζει να πέφτει χιόνι εκεί, οπότε καθαρίζουν τα μηχανήματα και αλαστρώνεται από πίσω. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές. Τα οχήματα κινούνται σημειωτών μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου και με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία που το οδόστρωμα έχει κλείσει. Στα λευκά ντύθηκε ακόμα και η παραλία του Ρεθύμνου, χαρίζοντας εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Ρεθεμιώτες μέσα στη ζέστη του καφενείου ευχήθηκαν να χιονίσει κι άλλο με ήπιο τρόπο για το καλό της ελαιοπαραγωγής και για να μην βρεθούμε ξανά σε λειψιδρία φέτος. Παρέα, κρύο και να κατεβεί το σιούν πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά κατεβεί το σιούν. Να ευχαριστούμε. Ο καιρός είναι καλός, πάει καλά. Έχουμε άφθονα νερά φέτος. Έχουμε τη χιονιά που βοηθάει τις ελιές. Πιστεύω να έχουμε καλή βεντεμαό φέτος. Πάει πολύ καλά ο καιρός. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου συνιστά να μην γίνουν άσκοπες μετακινήσεις λόγω παγετού, την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο και να ενημερώνονται αστυνομία και πυροσβεστική για τυχόν βραχοπτώσεις από την τήξη του χιονιού. Συνιστούμε στους οδηγούς να είναι πολύ προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις εφόσον δεν είναι απαραίτητο και άμα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες. Έχω ξαναπεί ότι είναι κάτι, μας φαίνεται κάτι περιττό για το Ρέθυνο, αλλά είναι ένα εξάρτημα φθηνό, 20-30 ευρώ και θα το έχουμε για μια ζωή. Και μια ευχή του τερπνού μετά του ωφελήμου σε μορφή μαντινάδας. Εμείς παρακαλούσαμε το φράγμα να γεμίσει και το νερό ΕΔΕΑΡ πρέπει να το φτηνίσει.